Θα ήθελα λίγο να θυμηθούμε πώς ξεκινήσαμε όταν ήρθαμε εδώ στο Έψιλον. Σας είπα και λίγο εχθές το πώς ήταν τα πράγματα. Οι περισσότεροι ήρθαμε εδώ από ένα μεγάλο κανάλι, εξαιρετικά προηγμένο τεχνολογικά, σύγχρονο κανάλι. Ήρθαμε εδώ λοιπόν στις εγκαταστάσεις αυτών των στούντιος και τα πράγματα αρχικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω να σας πω ότι το κτίριο μέσα, όλα τα γραφεία ήταν ένα γιαπί. Δηλαδή, θα δείτε λίγο τις εικόνες. Ήταν υποκατασκευή. Ήταν Ιούλιος, 20 Αυγούστου ξεκινάγαμε την δουλειά μας. Τα παιδιά κιόλας δεν είδαν όλο το έργο, γιατί είχα και άγχος να έρθουν να τα βρουν έτοιμα, μην πάθουν σοκ. Εγώ όμως, με κάποιους άλλους, το είδαμε όλο το έργο από την αρχή. Δεν υπήρχαν τα χρήματα εδώ για να γίνουν μεγάλες παραγωγές. Υπήρχε όμως η ψυχή. Το πάθος. Το πάθος για να δημιουργήσουμε και να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο, κάτι δυνατό. Και με αυτό το πάθος πορευτήκαμε, να κοιτάξτε, και τα καταφέραμε. Καταφέραμε και αγγίξαμε τις καρδιές του κόσμου. Όταν ήρθαμε λοιπόν στο κτίριο εδώ, πριν από 3 χρόνια, όταν το κανάλι αυτό είχε μόλις ξεκινήσει και φιλοξενούσε κάποιες λίγες εκπομπές, αλλά κυρίως τηλεμάρκετινγκ στο πρόγραμμά του, και όταν ο κόσμος πληροφορήθηκε ότι κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν εδώ να δουλέψουμε, δεν το πίστευε κανείς. Πέσαν όλοι από τα σύννεφα. Μας είπανε τρελούς. Μας είπανε τρελούς. Κανείς δεν πίστευε ότι ο κόσμος θα έβαζε το έψιλον να το δει και ότι θα ακολουθούσε όλους εμάς που ήρθαμε εδώ για να το παλέψουμε. Λεφτά λοιπόν δεν υπήρχαν. Ήτανε και τα capital controls, ήταν η κρίση και δεν υπήρχε φράγκο. Ό,τι βλέπετε δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι, δηλαδή για να καταλάβετε τα γραφεία μας, τα παιδιά το έχουν ζήσει. Τα γραφεία μας αφού τελείωσαν αφού φτιάχτηκαν τέλος πάντων τα ηλεκτρολογικά και τα χωρίσματα κλπ. Τα υπόλοιπα όλα έγιναν και με προσωπική εργασία. Δηλαδή, φέρναμε από το σπίτι μας πράγματα, φτιάχναμε έπιπλα, βιβλιοθήκες. Κλείνονταν κάποιες συμφωνίες διαφημιστικές για να πάρουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, όλα φτιάχτηκαν με μεράκι. Συναντήσαμε εδώ ανθρώπους τεχνικούς, γιατί πρώτα από τους τεχνικούς πρέπει να ξεκινάμε σε ένα κανάλι, να μην τους ξεχνάμε. Ανθρώπους τεχνικούς οι οποίοι ήταν θησαυροί. Ήταν εδώ λίγο θαμμένοι, αν θέλετε. Ήταν θησαυροί όμως. Και θέλω πολύ να ευχαριστήσω πρωτίστως το τεχνικό προσωπικό. Σε όλα τα πόστα, διότι όταν ήρθαμε είδα στα μάτια τους μία λάμψη μιας νέας αρχής. Αισθάνθηκα ότι με το πάθος μας όλοι εμείς τους εμπνεύσαμε. Τους κάναμε να νιώσουν καλά. Συμμετείχαν ομαδικά σε όλο αυτό. Δηλαδή, να, τα παιδιά που βλέπετε πίσω από τις κάμερες, στο ενδιάμεσο κουβαλούσανε και τραπέζια, χρειαζότανε, βοηθάγανε και με τα έπιπλα, ασχολιόντουσαν και λίγο και με το καθάρισμα. Δηλαδή ήταν αυτό το όλοι μαζί μια γροθιά. Και από το τίποτα, από το πουθενά, όλοι μαζί εδώ στο Έψιλον, αυτές οι λίγες εκπομπές, οι δυνατές εκπομπές του Σαββατοκύριακου, κάνα δυο εκπομπές εδώ, οι ειδήσεις μας με τον Νίκο, φτιάξαμε ένα κανάλι το οποίο πήρε μια μεγάλη υπεραξία. Έφτασε σε ημερήσια ποσοστά να έχει 7% τηλεθέαση. Άκουγα τον κύριο Σαββίδη που έλεγε ότι το 7 θα το μεγαλώσει και του το εύχομαι. Και πήρε μια υπεραξία, πουλήθηκε. Από τους ανθρώπους πήρε υπεραξία το κανάλι, όχι από τα ντουβάρια. Από τους ανθρώπους, τους τεχνικούς, τους δημοσιογράφους, τους παραγωγούς, όλο το προσωπικό που έλειωσε εδώ για να του δώσει αυτή την υπεραξία. Θέλω λοιπόν να πω συγχαρητήρια σε όλους αυτούς. Καλή επιτυχία σε αυτό που έρχεται.